Κύριε Βρύσελη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Ανδριεράκη. Καλά, καλά είμαστε, προσπαθούμε. Ωραία. Φεύγω από το ένα θέμα και πάω στο άλλο, αλλά ξέρετε, εδώ τώρα τρέχουν οι εξελίξεις σε πάρα πολλά μέτωπα και πρέπει να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Παιδοψυχιατρική με ένα παιδοψυχίατρο. Όχι, διάβαζα το χθεσινό σας το άρθρο και διάβαζα επίσης και κάτι άλλο. Μία δυσφορία, ας πω τη λέξη δυσφορία, αγανάκτηση από έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται εκεί κοντά στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και λέει το εξής, ότι έγιναν και στην παιδοψυχιατρική τη διαμαρτυρία διέβαζε του Πρόεδρου του Συλλόγου Φίλων Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής συγκεκριμένα, ότι κοιτάξτε να δείτε, 704 προσλήψεις γιατρών εξήγηλαν για όλη τη χώρα πριν από μία ημέρα, δύο ημέρες. Από αυτές οι πόσες, οι 50, 59, 60, είναι για την Κρήτη. Μέσα σε αυτές, μέσα σε αυτούς τους πίνακες δεν υπάρχει ούτε ένας παιδοψυχίατρος για όλο το νησί. Κοιτάτε να δείτε, είναι ντροπή, είναι έσχος από το διαχρονικό έγκλημα που υπάρχει στη συγκεκριμένη κλινική. Αυτή η κλινική ξεκίνησε με 1000 προβλήματα, κλινική με ΕΣΠΑ, να θυμίσω στους ακροατές σας ήτανε, πέρασε από πολλά κύματα. Και έφτασε πάλι σήμερα να μιλάμε ότι έχει μείνει επί της ουσίας ένας γιατρός, ένας που έχει υποβάλει την παρέτησή του, την πρώτη του παρέτηση, και υπάρχει μια συνάδελφος γιατρός που για ένα μήνα κάνει εφημερίες από το Βενιζέλιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή την κατάσταση τη γνωρίζει το Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο προκάτοχός του, και βεβαίως το ξέρανε οι διοικήσεις και του Παγνή και της ΥΜΠΕ. Εν τούτης, ξεχάστηκε να το πω σε εισαγωγικά, ακόμα και για τα μάτια του κόσμου να πω, να βγει η προκήρυξη έστω και για έναν-δύο παιδοψυχίατρους. Είναι πρόκληση όντως απέναντι στις οικογένειες των παιδιών και το αρήγιο των παιδιών που έχουν ανάγκη από παιδοψυχιατρική φροντίδα και περίθαψη, σήμερα να του γυρίζουν την πλάτη. Την πλάτη ακριβώς συνειδητότατα. Γιατί είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που θα μπορούσαν να το είχαν αποτρέψει, δίνοντας και για τη συγκεκριμένη ειδικότητα αλλά και για το σύνολο του υγειονομικού κόσμου και μισθούς ικανοποιητικούς και συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα προκήρυξη όλων των θέσεων και όχι προκήρυξη ενός γιατρού. Κοιτάτε να δείτε ποιος, όταν ο γιατρός νοσηλευτής ξέρει ότι υπάρχει ένας γιατρός ή δύο για να καλύψει εφημεριακό καθεστώς τακτικά ιατρία, θα πάει να κάνει τα χαρτιά του γνωρίζοντας εκ των προτέρων το τι θα συναντήσει. Ας μην απορεί κανένας, και δεν λέω οι ακροατές που μας έχουν ακούσει πολλές φορές, ο κύριος Γεωργιάδης τάχατε ότι δεν έρχονται γιατροί. Η ίδια η πολιτική τους διώχνει γιατρούς, νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό. Διώχνει, αν θέλετε, τη νέα γυναίκα να δουλέψει στο σύστημα υγείας με το απαράδεκτο καθεστώς ότι τιμωρείται η εγκυμοσύνη αυτή τη στιγμή για να πάρει κάποιος εργαζόμενος μοριοδότηση για προκηρύξεις στο επόμενο διάστημα. Και τιμάμε την ημέρα της γυναίκας και θα ακούσουμε και πολλά λόγια από την κυβέρνηση μεθαύριο που γιορτάμε την ημέρα της γυναίκας. Τα λέω αυτά γιατί ακριβώς σήμερα αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα να προκηρυχτούν οι θέσεις, άμεσα να αυξηθούν οι μισθοί, άμεσα να μονιμοποιηθούν όλοι, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση συνειδητή, κυρία Δουργεράκη, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη η κυβέρνηση όταν νομοθετεί τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, όταν βγάζει τον δημοκατάλογο αντιτροπής στο τι κοστίζει, λες και είναι σούπερ μάρκετ το νοσοκομείο, και πάει ο πελάτης να ψωνίσει για να προσπεράσει τη σειρά του κάποιου άλλου, και ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι είναι, αν θέλετε, δεν έχουν κανένα ενδιασμό να κλείσουν κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας. Και τα λέω αυτά γιατί προτιμιέται αυτή τη στιγμή να κρατιούνται όροφοι κλειστοί, θάλαμοι κλειστοί για ασθενείς που στηβάζονται σε κλινικές που έχουν γεμίσει,
για να δώσουν, αν θέλετε, αυτούς τους χώρους αύριο μεθαύριο η διοίκηση του Παγνή στα ιδιωτικά χειρουργεία και στους ιδιωτικούς πελάτες. Μα ούτως ή άλλως και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Ακολουθείται μια άλλη οικιακή πολιτική, το πάει στην ιδιωτικοποίηση και μάλιστα πρόσφατα για την ψυχική υγεία θυμάμαι χαρακτηριστικά έτσι, τις πρώτες κουβέντες που κάναμε και με τους ανθρώπους από το ΠΑΚΕΘΕΑ, το πάω και λίγο παρακάτω κύριε Βρυσελή, μας έλεγαν ότι ήδη έχουν ανοίξει και τα πρώτα ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης στη Θεσσαλονίκη για την απεξάρτηση, η οποία θα κοστίζει τρελά λεφτά, πάνω από 20-25.000. Ακριβώς κυρία Δουργεράκη, και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και στο νησί μας δίνονται απεριόριστα λεφτά, εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ΜΚΟ και σε ιδιώτες, ακριβώς γιατί απαξιώνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών, δίνεται, αν θέλετε, σήμερα όλο αυτό το πακέτο στους ιδιώτες. Και γι' αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα φεύγουν τα εκατομμύρια, αν δει κανένας, στη διάβγεια εδώ και εκεί. Και την ίδια ώρα, με το νομοσχέδιο που θα έρθει μετά τις 8 του Μάρτη, μετά την ψήφιση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, έρχεται νομοσχέδιο που θα βάλει τα φόπλακα και στο κομμάτι της εξάρτησης, δίνοντας στους ιδιώτες αυτό το κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, που πλέον επίσημα φεύγει από το δημόσιο σύστημα υγείας, στιγματίζονται με ευθύνη της πολιτείας οι ψυχικά ασθενείς, βγάζοντας αυτό το κομμάτι όλο εκτός συστήματος υγείας, περνώντας το πλέον στην υγειονομική περιφέρεια, που στην υγειονομική περιφέρεια της ΥΠΕ θα έχουν λόγο, θα έχουν σχεδιασμό και οι ίδιοι οι ιδιώτες. Δηλαδή όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που κάνουν business στον πόνο, το σωματικό και το ψυχικό των ανθρώπων. Πρέπει να σημάνει συναγερμός. Εμείς ήδη παίρνουμε την πρωτοβουλία, κυρία Δουργεράκη, να πραγματοποιήσουμε την Παρασκευή, εφόσον μπορούν και οι άλλοι συνάδελφοι από τα άλλα σωματεία του Βενιζελίου, της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του ΕΚΑΒ, σύσκεψη για το κομμάτι όλων των εργαζομένων που είναι συμβασιούχοι, και ταυτόχρονα να συζητήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται πλέον και με την λειτουργία των ιδιωτικών χειρουργείων, που από ό,τι φαίνεται για να προχωρήσουν, γιατί ξέρει η κυβέρνηση ότι θα έχει αντιστάσεις και θα υπάρχουν διεκδικήσεις, θα αρχίσει να μετακινεί προσωπικό από το Βενιζέλιο, από άλλες δομές, και ταυτόχρονα θα υποβαθμίζει, θα υποστελεχώνει άλλες κλινικές. Και βεβαίως καλούμε και στις 12 του Μάρτη τους όλο τον κόσμο, το σωματείο μας στηρίζει τον αγώνα των συνταξιούχων, που θα υπάρχει παγκρίτιο συλλαλητήριο 12 του μήνα στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα λέω αυτά γιατί ταυτόχρονα ξετυλίγονται αγώνες που εμείς λέμε ότι δεν θα τους αφήσουμε σε ολοκλαρή, και με τις παρεμβάσεις μας και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τους αγώνες μας να μην περπατήσει αυτή η πολιτική. Γιατί είναι ολέθρια. Είναι ολέθρια, γι' αυτό εμείς λέμε ότι και στις 8 του Μάρτη, τη μέρα της γυναίκας, τιμάμε την εργαζόμενη γυναίκα σήμερα, που 11 η ώρα στο σαλόνι του νοσοκομείου. Πείτε μου ωστόσο, κύριε Βρυσελή, τώρα τα προβλήματα με τα παιδιά, με τις οικογένειες που έχουν ανάγκη τον παιδοψυχίατρο, τι κάνουνε, πού απευθύνονται? Κοιτάτε, για να το δούμε στην πράξη δηλαδή. Ναι, στην πράξη. Αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος που υπέβαλε την παρέτηση για το μήνα Μάρτη καλεί την πίστη, και αν θέλετε, για να μην κρεμάσει άμεσα όλο αυτόν τον κόσμο που έχει ανάγκη, θα κάνει τις εφημερίες του όπως έχει δηλώσει. Και βεβαίως από τον Απρίλη η κλινική, αν δεν αλλάξει τίποτα, θα έχει έναν γιατρό μόνιμο και η γιατρός, αν δεν συνεχίσει να έρχεται από το Βενιζέλιο, ουσιαστικά κλείνει. Με έναν γιατρό θα πραγματοποιούνται αντικειμενικά, αν πραγματοποιούνται μόνο εξωτερικά ιατρία και τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Ο ασθενής θα οι οικογένειες θα πρέπει να πηγαίνουν, αν έχουν λεφτά, είτε στον ιδιωτικό τομέα εδώ, που εκεί και εκεί τα ραντεβού είναι μετά από 3-4 μήνες, ή αν δεν έχει, όπως πολλοί κόσμος δεν έχει, θα υποχρεώνεται να πηγαίνει σε δημόσια δομή στην Αθήνα. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Και αυτή την πραγματικότητα την ξέρανε ότι θα δημιουργόταν και είναι αποτέλεσμα των δικών τους επιλογών και κατευθύνσεων. Τελεία και παύλα. Νομίζω πιο ξεκάθαρος δεν μπορώ να γίνω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρυσέλη.